Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Ο Σταύρος βγαίνει έξω και βλέπει την Άννα να κάθεται σε μια γωνιά και να κλαίει. Την πλησιάζει και προσπαθεί να της εξηγήσει ότι κανένας δεν προσπάθησε να βοηθήσει το Θοδωρή να αποδράσει. Απλώς ήθελα να τον συλλάβουν ήδη. Πάνω στην ώρα καταφθάνει και ο Σπύρος και η Άννα με το που τον βλέπει, ξεσπάει. Σε μικρή απόσταση είναι ο Δημήτρης, ο οποίος παρακολουθεί, έχει ακούσει τα πάντα και νιώθει συντετριμένος. Θέλει πολύ να πάει δίπλα στην αγαπημένη του να την αγκαλιάσει και να την παρηγορήσει. Ξέρει όμως ότι αυτό είναι αδύνατον πια και ότι εκείνη δεν θα θέλει να τον ξαναδεί μπροστά της. Ο Θοδωρής και ο Σπύρος οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα για να δώσουν κατάθεση. Η Άννα ακούει τις περιγραφές τους και σοκάρεται με τις λεπτομέρειες. Εκείνο όμως που την συγκλονίζει είναι όταν συνειδητοποιεί ότι το βράδυ που μετέφεραν το Θοδωρή στο νοσοκομείο επειδή του είχαν ανοίξει τα ράματα το πτώμα του πατέρα της βρισκόταν στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του Σπύρου. Η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ του Σταύρου και της Αγγελικής αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει όταν η Αγγελική του πηγαίνει φαγητό στο γραφείο. Για πρώτη φορά αφήνει να εννοηθεί ότι η συμπατοχία που της δείχνει είναι αμοιβαία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Θοδωρή, ο θάνατος του Κοσμά επιήλθε από μια σφαίρα. Στο πτώμα όμως βρέθηκαν δύο σφαίρες, γεγονός που προβληματίζει τον Σταύρο, ο οποίος έχει αναλάβει προσωπικά την υπόθεση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μπορεί να ανατρέψει και πάλι την υπόθεση. Ενδέχεται να μην είναι τελικά ο Θοδωρής αυτός που σκότωσε τον πατέρα της Άννας αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο που πρέπει να βρεθεί. Υπάρχει όμως ένα ακόμα αναπάντητο ερώτημα. Συντετριμένη η Άννα επιστρέφει στο πατρικό της και λέει τα νέα στην οικογένειά της. Η ανιψιά της δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Θοδωρής σκότωσε τον παππού της ενώ η μητέρα της την προειδοποιεί ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον Δημήτρη και την οικογένειά του. Είναι δολοφόνη, της φωνάζει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.